ούτε ο Μακρόν πιστεύω θα νικήσει. Και οι δύο θα κάνουν υποχωρήσεις. Ο Μακρόν θα κάνει υποχωρήσεις με την έννοια θα υποχρεωθεί να αλλάξει πολύ από την οικονομική του πολιτική. Αυτό που του ζητάνε εφημερίδες όπως Φιγκαρό αλλά και πολλοί πολιτευτές είναι να βάλει φόρους στους πλουσίους. Να αυξήσει το φόρο στους πλουσίους. Άρα δηλαδή να αλλάξει την οικονομική του πολιτική. Αυτό το πράγμα πιστεύω ότι θα υποχρεωθεί, έστω και αν στο πίσω μέρος του μυαλού του θα το θεωρήσει σαν ένα μεταβατικό στάδιο, θα υποχρεωθεί για τα μάτια του κόσμου να το κάνει. Απ' την άλλη πλευρά, τα κίτρινα γυλαίκα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου. Εάν συνεχίσουν μόνο στις σχέσεις βίας, τη στιγμή που πάνε υποχωρούν οι άλλοι, αυτό που θέλει ο Μακρόν και οι άνθρωποι που το στηρίζουν είναι να ξεμπροστιαστούν αυτοί και να φανεί η βία. Αν φανεί μόνο η βία, τότε θα χάσω στήριξη του κόσμου. Όμως, και κάτι άλλο το οποίο ακούστηκε πάρα πολύ εδώ πέρα. Ένα μεγάλο λάθος το οποίο γίνεται στη σημερινή πολιτική, επιτρέψτε μου, χωρίς κανένα θράσος, είναι η χρησιμοποίηση του όρου ακροδεξιά. Ναι. Για το παραμικρό το οποίο είναι διαφορετικό στις κυβερνήσεις, οι άνθρωποι αυτοί είναι ακροδεξοί. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Υπάρχει ακροδεξιά. Βεβαίως και υπάρχει ακροδεξιά. Και υπάρχει και λαϊκισμός και υπάρχουν και νεοναζί. Ούτε μία αντίρρηση. Ναι. Όμως, εάν, όπως έλεγε και ο Ντεριντά, για να χρησιμοποιήσω έναν σοβαρό φιλόσοφο του αποδομισμού, στο βιβλίο του Λέξεις και τα Πράγματα, συμβαίνει το εξής. Εάν χρησιμοποιούμε μία λέξη, έναν όρο, με την άνεση για το παραμικρό, δύο πράγματα συμβαίνουν. Πρώτον, δεν πάμε στον κόσμο να δούμε το πρόβλημα και δεν αναλαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι τις ευθύνες μας που έχουμε απέναντι στον κόσμο. Και δεύτερον, αποδυναμώνουμε την ορολογία την ίδια, ναι, ώστε όταν θα έρθει ο πραγματικός φασίστας, όταν θα έρθει ο πραγματικός ακροδεξιός, να μην μπορούμε να το διακρίνουμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, η λύση είναι μία. Ορθολογισμός, συμβιβασμός και να μάθουμε να πάμε στον κόσμο, να δούμε τα προβλήματα του κόσμου. Δεν μπορεί να είναι αυτή η κατάσταση σε γνωστή. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια με τους αριθμούς που ακούστηκαν. Πολύ συνοπτικά. Πριν ρωτήσω εγώ. Πολύ συνοπτικά. Επειδή η οικονομία είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Εάν δεν βάλει μέσα το στοιχείο του πολιτισμού. Το στοιχείο του πολιτισμού είναι καθοριστικό για να μπορέσει να ισορροπήσει και να κάνει τον κόσμο να αγαπήσει οποιαδήποτε λογική ανοιχτό συνόρων ή οτιδήποτε άλλο. Αλλιώς χάθηκε το παιχνίδι. Πολύ σωστά. Κύριε Αλεξιάδη, κύριε Δημοσχάκη, κύριε Γκλεζάκο, κύριε Δαβέτα, κύριε Αγγελίση, σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς για τον χρόνο σας. Για την επίπεδο της συζήτησης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.